Για εμάς η δημόσια διοίκηση οφείλει να είναι ουδέτερη, να μην αναγνωρίζει κόμματα και να είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες ισότιμα, τόνισε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, απαντώντας σε επερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές αναφέρθηκαν στη διαδικασία ανάδειξης επιλογής και τοποθέτησης των επικεφαλής της δημόσιας διοίκησης. Εδώ η δική σας η άποψη είναι ότι εσείς θέλετε αυτή τη θέση να είναι με κομματικά κριτήρια. Επομένως, όλα τα άλλα που συζητάμε είναι περιττά. Ο εκάστοτε υπουργός θέλετε να διορίζει και να πάβει σε μία νύχτα τον Γενικό, Ειδικό και Τομιακό Γραμματέα. Ανεξάρτητα από τα προσόντα, ανεξάρτητα από τα κριτήρια, ανεξάρτητα από διαδικασία. Απλά στη βάση της εμπιστοσύνης του υπουργού στο πρόσωπό του, όπως έχετε διατυπώσει. Και για του λόγου το ελιθές, θα διαβάσω τις δηλώσεις του τομεάρχη, του επερωτώντος κ. Γιουργαντά, στις 6 Ιουνίου του 2018. Ακόμη και αν όλα τα διαδικαστικά διορθωνόταν, εμείς διαφωνούμε με τη φιλοσοφία του νόμου. Αποκομματικοποίηση δεν είναι η μετατροπή θέσεων με πολιτικό χαρακτήρα σε διοικητικές. Δηλαδή, κ. Γιουργαντά, η διατήρηση πολιτικών θέσεων, στις οποίες διορίζεται κανένας με κομματικά κριτήρια, ενώ καλείται να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα, είναι αποκομματικοποίηση. Και για να είμαι ακριβής, διαβάζω τα καθήκοντα των διοικητικών γραμματέων, διότι έχει δημοσιευτεί σε προεδρικό διάταγμα και τα καθήκοντα των διοικητικών γραμματέων. Τίθεται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, της διοικητικής ιεραρχίας. Το οποίο προείστανται οι αρμοδιότητες συνίστανται στην επικουρία του Υπουργού, στο συντονισμό οργανικών μονάδων του Υπουργείου, παρακολούθηση εκτέλεση προϋπολογισμού, επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, έκδοση εγκυκλίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αρμοδιότητάς τους κλπ. Αμιγώς διοικητικά καθήκοντα, τα οποία προφανώς δεν αντιστοιχούν σε κομματικά στελέχη. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη και για το συγκεκριμένο, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση. Συνολικά. Εμείς ξέρετε τη δημόσια διοίκηση την θέλουμε να στέκεται ουδέτερα απέναντι στους πολίτες και να μην αναγνωρίζει τα κόμματα και τις πολιτικές τις οποίες αυτές τα κόμματα θέλουν να εφαρμόσουν. Η διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίσει ισότιμα τους πολίτες. Το πολιτικό έργο έχει εξουσιοδοτηθεί από το λαό, εξουσιοδοτείται η εκάστοτε κυβέρνηση για να το εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Και η διοίκηση ακολουθεί αυτό όχι γιατί ακούει τον Υπουργό, αλλά γιατί είναι εντολή του ελληνικού λαού. Κάνατε κριτική ακόμη και στους θεσμούς, διότι συμφώνησαν με την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να γίνει συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και να μην τοποθετούνται με πολιτικά, αλλά με αξιοκρατικά κριτήρια και κατόπιν επιλογής από ανεξάρτητο όργανο, η διοικητική γραμματής τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας της η Υπουργός. Διαφωνούμε και διαφωνούμε επί της αρχής. Ψηφίσαμε το 4369 του 2016. Δεν το κάναμε τώρα για να βάλουμε άρουν τα δικά μας τα παιδιά που λέτε. Είναι νόμος ψηφισμένος του 2016. Εκεί ψηφίσαμε και το Μητρό Στελεχών. Ξέρετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρό Στελεχών. Αυτοί που συμμετέχουν δηλαδή και στην κρίση ως δημόσιοι υπάλληλοι. Και αντίστοιχα βεβαίως και από τον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται ο υπάλληλος να έχει αλφα βαθμό και σωρευτικά να είναι κάτοχος διδακτορικού, μεταπτυχιακού ή απόφυτος ΕΚΔΑ ή να έχει διατελέσει προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης για 3 έτη ή διεύθυνσης για 10 έτη. Όλα αυτά σωρευτικά για να μπει στο Μητρό. Αντίστοιχα προσόντα χρειάζονται στο Μητρό. Στο Μητρό. Όχι, ο μετακλητός δεν είναι στο Μητρό, είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι από την άλλη πλευρά, κύριε Ρογαντά, δεν μπαίνει στον τομέα. Συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας στην προκήρυξη με τη δική σας θέση που καταθέσατε στη συζήτηση. Όταν κάναμε τη συζήτηση για τον νόμο, δική σας πρόταση ήταν ο ιδιωτικός τομέας. Το οποίο είχατε δίκιο, το αποδεχθήκαμε και το βάλαμε. Ο μετακλητός είναι αυτός που έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, όταν δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Όταν είναι δημόσιος υπάλληλος, ο μετακλητός πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό. Αυτό είναι εντελώς ξεκάθαρο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βλέπετε. Λοιπόν, όλες λοιπόν οι προκηρύξεις γίνονται με αυτόν τον τρόπο. 69 θέσεις, 7.000 υποψήφοι. Φωτογραφία δεν το λες. Αποκλείσεις τα περιγράμματα εργασίας. Ποιες αποκλείσεις, με τι το συγκρίνετε? Είχατε κάνει ποτέ περίγραμμα εργασίας στο ελληνικό δημόσιο και δεν το ξέρουμε? Με τι συγκρίνετε και λέτε αποκλείσεις από το περίγραμμα, αφού το περίγραμμα τώρα γίνεται για πρώτη φορά? Δεν έχετε κάνει ποτέ περιγράμματα, χήμα το είχατε όλο.
Πελατειακό κράτος είναι αυτό που επί δεκαετίες έστησαν στη χώρα οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε η κυρία Γεροβασίλη προσθέτοντας. Ο κάθε Έλληνας πολίτης γνωρίζει καλά ότι για να διοριστεί στο δημόσιο έπρεπε να είσαι στη λίστα του κόμματος ή και πολλές φορές αρκεί να είχες περάσει απ' έξω. Σήμερα, για να αλλάξω και λίγο, αλλά είναι στο ίδιο, γιατί η διοικητική μεταρρύθμιση που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κομμάτια της εδώ σήμερα, γιατί για άλλα υπουργεία δεν μπορώ να σας συζητήσω, αλλά για την διοικητική μεταρρύθμιση μπορώ, προχωράει και προχωράει και στο επίπεδο κρίσεων των προϊσταμένων του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή έχουν ήδη κρυθεί με πάλι ειδικό όργανο αντίστοιχο που το γνωρίζετε και στο οποίο δεν παρεμβαίνει κανένας υπουργός ή κανένα υπουργείο. Λοιπόν, έχουν κρυθεί από τους 80 ή 69 γενικοί διευθυντές του δημοσίου με τα στοιχεία που ξέρω μέχρι προχθές. Και έχει ξεκινήσει και στο επίπεδο των διευθυντών. Οι κρίσεις θα ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους. Πόσα χρόνια έχουν να γίνουν κρίσεις στο δημόσιο? Κάμια δεκαριά. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το Δεκέμβριο του 2014 που αισθάνθηκε ότι χάνουν την κυβέρνηση? Διαναθέσεως όλους τους προϊσταμένους σε όλο το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Τι κάναμε εμείς όταν βγήκαμε κυβέρνηση? Τους διώξαμε? Όχι. Είναι μέχρι σήμερα. Γιατί εμείς δεν θα το κάνουμε πάλι διαναθέσεως. Και τους εμπιστευτήκαμε παρόλο ότι ξέραμε τι νους ήταν εκλεκτοί. Διότι οφείλουμε να εμπιστευτούμε τη διοίκηση με ένα τέτοιο τρόπο και δεν το κάναμε. Δεν είμαι σίγουρη τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση μας. Το ίδιο ακριβώς θα κάνατε. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε σαν εσάς. Εμπιστευόμαστε τη διοίκηση με όσο και αν αυτό μας δυσκολεύει. Και έτσι αυτοί θα αντικατασταθούν όχι με ανάθεση, αλλά μόνο όταν προκύψει κρίση. Είναι δύσκολο να δεχτείτε ότι οι Ευρωπαίοι εκτιμούν ότι οι μεταρρυθμίσεις πέτυχαν, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για άλλο μνημόνιο, ότι η οικονομική ανάπτυξη έφτασε το 2% και ότι βγαίνουμε στις αγορές. Και όσον αφορά στη δημόσια διοίκηση, κατανοώ, επεσήμανε η κυρία Γεροβασίλη. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι σας είναι δύσκολο να αντιληφθείτε ότι το κράτος αλλάζει για πρώτη φορά, ότι βγαίνουμε στις αγορές, ότι τελειώνουμε τα μνημόνια, ότι έχουμε ανάπτυξη 2%, ότι λύνουμε σειρά προβλημάτων που φορτώσατε στην πλάτη του ελληνικού λαού για πολλά χρόνια. Ωστόσο, δεν πειράζει, ο ελληνικός λαός θα το βιώνει. Εδώ λοιπόν, και θα κλείσω, θέλω να θυμίσω ότι μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία για το θέμα των διοικητικών γραμματεών έχει αλλάξει θέση 5 ή 6 φορές, νομίζω 6. Θα σας πω. Αρχικά, στη συζήτηση του νομοσχεδίου, η πρώτη θέση σας ήταν να είναι καλός και να είναι και από τον ιδιωτικό. Το δεχτήκαμε, έγινε. Μετά, αφού τελείωσε το νομοσχέδιο, άρχισε η σπέκουλα ότι είναι διπλές οι θέσεις και διωγγώνουμε το δημόσιο. Καταλάβατε το λάθος σας ότι δεν είναι διπλές οι θέσεις και μας εγκαλούσατε γιατί δεν ξεκινάμε τη διαδικασία. Μόλις ξεκινήσαμε τη διαδικασία, μας εγκαλούσατε γιατί αργεί. Αφού λοιπόν είδατε ότι προχωράει, μας είπατε δεν είναι καλές οι προκήρυξεις και αφού είδατε και τις προκήρυξεις ότι θα τις διορθώσουμε, είπατε ζητάμε να ακυρωθεί η διαδικασία διότι εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε αυτό που σας είπα στην αρχή. Θέλουμε κομματικές θέσεις. Καταλήξατε μετά από παλινοδία. Δεν είναι παλινοδία αυτό, τι είναι? Μετά από 6 διαφορετικές θέσεις, καταλήξατε ποια θέση θα τηρήσετε απέναντι στο θέμα των γραμματέων. Αυτό για να συνεννούμαστε ποιος δεν έχει θέσεις και ποιος προσπαθεί να αλλάξει με βάση την πραγματικότητα. Απλά να σας ενημερώσω ότι έχετε και δευτερολογία λοιπόν, και τριτολογία. Έκλεισα. Σε χρόνο. Το λέω για εσάς για τη διαχείριση του χρόνου σας. Εγώ μπορώ να σας το βάλω όλο ενιαίο. Και να μην το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για αποκομματικοποίηση του κράτους. Έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση του κράτους. Θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση. Άμα με το καλό ποτέ γίνετε κυβέρνηση εσείς, ξαναφτιάξτε το κομματικό και πελατειακό κράτος, το οποίο στήσατε με επιστημονικό τρόπο, οφείλω να ομολογήσω, τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ.